Γάλλη, έλα ρε. Μια ώρα ρε φίλε, σε περιμένω. Ρε φίλε, τι είναι αυτοί οι παπάδες να πούμε. Δεν έχουν ίχνος λογικής επάνω τους. Τι έγινε ρε, τι έγινε πάλι. Να τις προάλλες είχα πάει σε ένα μνημόσυνο. Ποιος χώρες τον άνθρωπο, νέος. Σαν που ξέρω, να φάω είχα πάει. Σου κοπεί πάω από μνημόσυνο σε κηδεία και από κηδεία σε μνημόσυνο. Να λιγδώσει λίγο τα νταράκια. Ναι, κάτι θυμάμαι. Λοιπόν, τι έγινε στους παπάδες. Τι. Γιατί έλεγε ο συγκεκριμένος στο Θεό και ανάπαψε το κεκοιμημένο δούλο στο Αθανάσιο και ανάπαψε το κεκοιμημένο δούλο στο Αθανάσιο. Ωραία, και εσύ τι πρόβλημα έχεις. Ρε φίλε, ποιον Αθανάσιο, επώνυμο δεν έχει να πούμε. Ξέρεις πόσοι θανάσιδες υπάρχουν. Πού να ξέρει ο Θεός για ποιο Θανάση μιλάμε. Πες, ανάπαψε το κεκοιμημένο δούλο σου Αθανάσιο Δελιγιώργη της Εκατερίνης και του Βασιλείου Θεμιστοκλέους 59. Ταχυδρομικό κώδικα να βάλει. Α. Τι λέει ρε βλάκα, τι λέει ρε πάνη βλάκα, λες να μην ξέρει ποιον Αθανάσιο εννοεί. Παντογνώστης είναι. Σιγά μην είναι παντογνώστης ο παπάς. Όχι ο παπάς ρε, ο Θεός είναι παντογνώστης. Okay, είναι παντογνώστης. Αλλά σε χαλάει ο παπάς να δώσει 5-6 πληροφορίες παραπάνω. Άνθρωπος είναι και ο Θεός, ξεχνιέται.